Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Βασικά τρύπες θα ήθελα να ακούσω, αλλά και γκάρι μου, εντάξει. Την επόμενη φορά θα ξέρουμε. Την επόμενη φορά θα ξέρουμε, Βασιλάκη. Γιατί σαν το ελληνικό ροκ δεν έχει. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τι κάνεις, Βασίλη μου, έχουμε καιρό να σε ακούσω. Κακά τα ψέματα, δηλαδή μπήκε το 2022 και δεν σε έβγαλα από την αρχή της χρονιάς, αλλά να, ήρθε ο Απρίλης και σε έβγαλα. Με την άνοιξη ήρθε και ο Βασίλης. Εντάξει, βγήκε ο ήλιος και είπαμε να βγούμε και εμείς στον αέρα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, καλό είναι, γιατί τώρα μια που το αναφέρεις, φέτος πολύ κρύο, ρε παιδί. Δηλαδή περιμέναμε να φτιάξει λίγο καιρός, να δούμε λίγο ήλιο, να λίγο ήλιο, να τώρα λίγος ήλιος. Τελικά άρχισε πάρα πολύ, φέτος πολύ χειμώνα. Ήρθε ο ήλιος, τώρα είμαστε μια χαρά, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Νομίζω ότι και στη Θεσσαλονίκη μία από τα ίδια θα είναι. Το ίδιο να έχουμε καλό καιρό και εδώ. Επιτέλους να βγούμε και να ξεσκάσουμε, ρε Βασίλη. Ναι, ρε, η μέρα σήμερα είναι για να πάρεις το αυτοκίνητό σου, τη μοτοσυκλέτα σου, το ποδήλατο, τα πόδια και να βγεις μία βόλτα, να πας να απολαύσεις πραγματικά ένα καφέ. Αυτό είναι. Τώρα να μην σου πω τώρα, εγώ στη θέση σου μετά την εκπομπή θα έπινε ένα καφέ και θα έπαιρνα το αυτοκίνητο για να φύγω Χαλκιδική. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω στην πόλη. Βέβαια, τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο, είναι ωραία, τέλεια. Δεν έχεις άδικο. Να ρωτήσω τα παιδιά. Δεν έχω άδικο. Με περιμένουν στο σπίτι τα παιδιά πώς και πώς. Όλοι πρέπει για βόλτα. Και τα παιδιά. Πάρε και τα παιδιά. Ή μπορεί να πάρεις και μόνο σε μια βόλτα, ρε παιδί μου. Εγώ περιμένω δηλαδή, με αυτόν τον καιρό έχω μπει σε σκέψη τώρα, μήπως πάω και καμία βόλτα στη θάλασσα. Σωστά. Για αυτές τις ωραίες βόλτες. Για πάμε τώρα. Ένα χρόνο τα νέα της πιάτσας. 330 πλέον φτάσαν τα νέα της πιάτσας. Τα κατάφερες, κοίταξε, τα νέα της πιάτσας είναι μια στήλη την οποία την έχω ξεκινήσει 7 χρόνια πριν. Τον τελευταίο χρόνο που έχω πάει στο newsotto.gr συμπληρώσαμε και εκεί ένα χρόνο. Και το θετικό της υπόθεσης είναι το εξής. Αυτή είναι μια στήλη, για να ξέρει και ο κόσμος, που γράφει όσα δεν γράφονται δεξιά και αριστερά, όσα γίνονται στον χώρο του αυτοκινήτου. Όπως λέει και η στήλη, το όνομα, τα νέα της πιάτσας είναι η δισογραφία γύρω από την πιάτσα του αυτοκινήτου, άντε και λίγο της μοτοσυκλέτας. Και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι έχω τη δυνατότητα να μπορώ να γράφω αυτά που θέλω όπως τα θέλω. Το όπως τα θέλω, για να μην παρεξηγηθώ, έχοντας κάνει πρώτα μία έρευνα και μπορώ να γράψω και για τον Τάσο Κοτσάνη που μπορεί να είναι φίλος του αφεντικού, παραδείγματος χάρη. Σωστά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά είναι πράγματα τα οποία νομίζω πρέπει να τα τονίζουμε, ότι οι δημοσιογράφοι να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να γράφουμε αυτό το οποίο βιώνουμε, αυτό το οποίο ζούμε και τέλος πάντων την αλήθεια να γράφουμε τόσο απλά και τόσο κατανοητά. Σε ένα χώρο ο χώρος του αυτοκινήτου βάλλεται από πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι ότι πιο καλό θα πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης και κάποιος ο οποίος θα θέλει να αγοράσει το αγαπημένο του αυτοκίνητο. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, πολλά προβλήματα. Τάσο, πολλά προβλήματα. Όσοι τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες θέλουν να αποκτήσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή και μεταχειρισμένο θα έλεγα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να τα τονίζουμε. Καλά κάνεις και τα λες. Δεν είναι μόνο το κομμάτι που λέγεται μία αγορά, είναι και το κομμάτι που λέγεται μετά την αγορά. Και εκεί θα πρέπει νομίζω, αν θέλουμε να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι σε οτιδήποτε κάνουμε, να δίνουμε βαρύτητα και στο μετά. Πόσο δε όταν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που κάποιος έχει, να χρησιμοποιήσω την έκφραση, έχει φτύσει αίμα να μαζέψει κάποια χρήματα για να πάρει ένα αυτοκίνητο, γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι τα αγοράζουν με το κιλό και δεν τους σέβονται. Ή αν τύχει κάτι δεν θα τους υποστηρίξουν. Γιατί οι πολιτές, οι εταιρείες, αυτό το οποίο κάνουν είναι κάτι ρουτίνα. Νομίζω ότι πρέπει να διορθωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Στην Ελλάδα έχουμε πολλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Λίγες είναι οι μάρκες οι οποίες, ή όχι μόνο μάρκες, και αντιπροσωπείες και επαγγελματίες που δίνουν βαρύτητα σε αυτό. Δεν είναι μόνο η πώληση, να το τονίζουμε. Είναι και η μεταπόληση, η μετά την πώληση, όχι η μεταπόληση μια λέξη, η μετά την πώληση, να το πω έτσι κανονικά. Γιατί τώρα έχουμε τα προβλήματα με τις παραγωγές, έχουμε τα προβλήματα με τους ημιαγωγούς που συνεχίζονται, αυτό είναι ένα θέμα, και σαν να μην έφτανε αυτό, βιώνουμε και τον πόλεμο της Ουκρανίας τον τελευταίο 1,5 μήνα, που όλο αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Επιδεινώνει την κατάσταση, πηγαίνουν οι γραμμές παραγωγές πίσω.
Όσες εταιρείες λένε ότι δεν σταματούν οι παραγωγές, οι παραγωγές μπορεί να μην σταματούν έτσι όπως το φανταζόμαστε στο μυαλό μας, όμως σταματούν πολύ απλά, γιατί όταν ένα αυτοκίνητο κατασκευάζεται σε μια γραμμή παραγωγής και δεν υπάρχει το infotainment σύστημα για να τοποθετηθεί, αυτομάτως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βγαίνει off. Άρα σταματάει στην ουσία η παραγωγή του. Αυτό είναι, λέμε, σταματάει η παραγωγή ενός αυτοκίνητου και εκεί είναι που υπάρχουν θέματα. Θα πρέπει όμως να ζούμε και με αυτό. Έτσι. Να έχουμε την υπομονή, να ζούμε δηλαδή, τι εννοώ, έχουμε παραγγείλει ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει να κάνουμε πραγματικά υπομονή, να πούμε ότι θέλουμε πλέον 4, 5, 6 μήνες, ναι. Ακόμα και ένα χρόνο για να πάρουμε, να παραλάβουμε το καινούριο μας αυτοκίνητο. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Και καλό είναι να κάνουμε και τα κομμάτια μας, να προγραμματίζουμε και λίγο τη ζωή μας. Ξεχνάμε αυτά που γνωρίζαμε πριν από 2 χρόνια. Δώσε μου αυτό το αυτοκίνητο τώρα, το θέλω τώρα και τι έκτος θα μου κάνεις. Έχεις παρατηρήσει, μάλλον όλοι έχουμε παρατηρήσει, ότι πλέον δεν υπάρχουν εκτός τα αυτοκίνητα. Υπάρχει αύξηση στα αυτοκίνητα. Όχι. Έτσι. Αφού είναι κατάλληλη συνέχεια, αλλάζει. Αυτό το επόμενο που θα λέω. Ναι. Ναι, ναι. Έχουμε δει τρομακτικές, πολύ μεγάλες αυξήσεις στα αυτοκίνητα και θα δούμε, δεν σταματά εδώ. Ακριβώς. Έχει συνέχεια. Δηλαδή τα αυτοκίνητα συνεχώς η τιμή τους ανεβαίνει. Όποιος νομίζει ότι οι τιμές θα παραμείνουν όσο έχουν, δεν ξέρω τι θα δούμε για να παραμείνουν όσο έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν το αφεντικό τρελάθηκε, που το αφεντικό συνήθως δεν τρελαίνεται. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι τον άλλο μήνα το αφεντικό θα μας κάνει διπλασιασμό στο μισθό μας. Αν το φαντάζεσαι κάποιος αυτό τι μπορεί να γίνει, μπορεί και να παραμείνουν οι τιμές των αυτοκινήτων στα ίδια επίπεδα. Οπότε όσοι έχουν στο μυαλό τους να πάρουν ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, το ερχόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους 6 μήνες, ένα χρόνο, ας τα προγραμματίσουν λίγο καλύτερα στο μυαλό τους, να μπορέσουν, αν καταφέρουν να κλείσουν μια τιμή σημερινή, γιατί και όσο να έρθει αυτοκίνητο, όσο να γίνει παραγγελία, θέλει πλέον να περιμένουμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Δυστυχώς, αυτή η πραγματικότητα, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν πελάτες και πολλοί, και δεν υπάρχει προϊόν. Κάποτε αντιστοιχούσαν ένα αυτοκίνητο. Και μετά μεταχειρισμένα. Κάποτε αντιστοιχούσαν ένα πελάτη για 10 αυτοκίνητα και τώρα είναι 10 πελάτες για ένα αυτοκίνητο. Ναι, μπορεί και να ισχύει αυτό που λες. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό, με τον πόλεμο, είχαμε μια πτώση στις διελεύσεις των εταιρεών αυτοκινήτων, στις αντιπροσωπείες. Όμως αυτό έχει αρχίσει πάλι να γυρίζει. Ξέρεις, τώρα φτιάχνει και ο καιρός και αλλάζει και λίγο η ψυχολογία. Έτσι. Παίζει ρόλο αυτό. Και μην λέμε ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά, γιατί το ακούω σε πολλές συνεντεύξεις. Ναι, αλλά δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Άμα βάλουμε κάτω τα νούμερα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πέρυσι αυτοκίνητο, το ποσοστό των Ελλήνων που αγόρασε αυτοκίνητο ήταν 1%. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια, χοντρικά αγόρασαν, πουλήθηκαν 100.000 αυτοκίνητα. Άρα 1%, αν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει 1% του πληθυσμού να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, γελιόμαστε. Υπάρχει και 1 και 2 και 3%. Άρα δηλαδή η αγορά θα συνεχίσει να υπάρχει και με αυτούς που έχουν χρήματα να αγοράσουν και πάλι λέγοντας. Δύσκολα πάντως. Να σε ρωτήσω, παρόλο τις δυσκολίες και ό,τι συμβαίνει στον χώρο του αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια, έχεις γράψει εκεί στην πιάτσα, υπάρχει σκέψη για πώληση πολυεθνικής, έχεις γράψει πραγματάκια τα οποία τα μαθαίνει ο κόσμος και σου λέει τώρα τι γίνεται, βλέπει ο κόσμος, κάτι κινείται στη χώρα μας τουλάχιστον. Αυτό, αν θες την προσωπική μου άποψη, είναι πολύ θετικό. Ναι. Όταν γίνονται αγοροπολισίες σε επιχειρήσεις ή μεταγραφές, αν θες, υπαλλήλων και ούτω καθεξής, αυτό είναι θετικό. Κινείται το χρήμα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Κινείται το χρήμα. Οπότε, δεν θα δούμε αγοροπολισία μίας μόνο εισαγωγικής εταιρείας, θα δούμε αρκετές. Δηλαδή τους επόμενους μήνες, ναι. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται συζητήσεις, όχι παρασκηνιακές, κανονικές συζητήσεις, απλώς δεν τις μαθαίνουμε, για να αλλάξει το ήδη εκπτυσιακό καθεστώς πολυεθνικών, βάζω πληθυντικό, εταιρεών, γιατί θα δούμε ότι πραγματικά θα αλλάξουν. Δηλαδή με λίγα λόγια, και θα δούμε μεγάλες εταιρείες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή,
αυτή τη στιγμή, κατά ψέματα, έχουμε τρεις, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλους ομίλους που δεν ναι, όμιλο Σιγκελίδη, ο οποίος είναι έτσι, με Peugeot, Citroën, DS, Opel. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι η Καρέντα, Cosmocar, που είναι ο κ. Μανδύλας, που έχει Audi, Volkswagen, Skoda, Bentley, Service, Lamborghini και ούτω καθεξής. Service και Bugatti, αν mm-hmm. σας αρέσει και... Εννοείται. Γίνονται και Service Bugatti στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει και όμως Βασιλάκη, που είναι Seat, Hyundai, Kia και πάει λέγοντας. Εντάξει, αυτοί είναι οι τρεις πολύ δυνατοί όμιλοι. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, υπάρχει η Renault που ανήκει στο Βασίλη το Χαράκι, η Nissan που ανήκει και στο Βασίλη και στον Τάκη το Χαράκι και το καθεξής. Και άλλες εταιρείες, ο όμιλος Σαρακάκη και πάει λέγοντας. Υπάρχουν πολλοί μνηστήρες, όμιλος Πετρόπουλος, υπάρχουν πολλοί μνηστήρες γιατί όλοι αυτοί θέλουν να επενδύσουν ακόμα περισσότερο. Θέλουν κάτι και άλλα branch. Κοίταξε το αυτοκίνητο. Έτσι. Δεν θα το έλεγα ότι έχει πολλά χρήματα πλέον. Κάποτε είχε. Mm-hmm. Τώρα δεν έχει. Όμως όταν έχεις μάθει να δουλεύεις σε αυτή την αγορά, τότε θέλεις να επενδύσεις και σε αυτή την αγορά. Μην ξεχνάμε το πάρκο των αυτοκινήτων. Δεν είναι μόνο η πώληση, είναι και το σέρβις. Άρα αυτές οι εταιρείες διαχειρίζονται και το σέρβις. Είτε αυτό λέγεται σέρβις όπως είπαμε, είτε ανταλλακτικά, είτε τα καρίσματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα γυρίζει το χρήμα. Πάντως εγώ το βλέπω καλό, γιατί όταν μια εταιρεία αλλάζει χέρια, γίνονται κινήσεις. Γίνονται κινήσεις ωραίες για τους πελάτες, ίσως και καλύτερες τιμές αν το θέλεις. Γίνονται κινήσεις προσλήψεις, νεανικές ιδέες, δηλαδή βγαίνει κάποιος στην αγορά εργασίας τώρα με πολύ ωραίες ιδέες και δεν μπορεί να πιάσει δουλειά, γιατί είναι όλοι οι παλιοί που δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Η κοινωνία μας αλλάζει. Το θέμα είναι ότι δεν φταίνει η ίδια πάλι. Δεν φταίνει μόνο η ίδια πάλι, φταίει και το καθεστώς της κάθε μία εταιρεία. Ειδικά πρόκειται για πολυεθνική. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνονται. Κακά τα ψέματα δεν είναι. Ναι, by the book. Πάντως οι εταιρείες, να ξέρεις ότι και να ξέρει ο κόσμος, ότι θέλουν να ακολουθήσουν πάρα πολύ διακαώς αυτό το οποίο κάνει η Τέσλα, το μοντέλο Τέσλα. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το μοντέλο Τέσλα, εσύ ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει. Ότι πλέον ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα από το κινητό του τηλέφωνο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους ομίλους, γιατί κάνουν μεγάλες επενδύσεις, πολύ μεγάλες επενδύσεις, και η Τέσλα χωρίς επενδύσεις πουλάει πολλά και ακριβά αυτοκίνητα. Και επειδή μιλάμε με την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, δεν το λέω τυπικά γιατί ξέρεις ότι η καταγωγή μου είναι από Σέρες, να πούμε και λίγο μία είδηση που ενδιαφέρει Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή φτιάχνεται η πρώτη αντιπροσωπεία Τέσλα στην Ελλάδα, που είναι στην Αθήνα. Στην περιοχή είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, εκεί που είναι το νοσοκομείο υγεία, λίγο πιο κάτω. Μέχρι πριν το καλοκαίρι σίγουρα θα έχει ανοίξει. Το επόμενο βήμα είναι η Θεσσαλονίκη. Όπα. Για πες. Έτσι. Και όταν λέω το επόμενο βήμα είναι η Θεσσαλονίκη, μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα δούμε αντιπροσωπεία Τέσλα και στην Θεσσαλονίκη. Ήδη είναι κάποια μαγαζιά, καταστήματα όπου θα μπορούν να φιλοξενήσουν, υποψήφια για να φιλοξενήσουν την αντιπροσωπεία Τέσλα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όπως θετικό είναι, πιστεύω, αν όχι τέλος του έτους, αρχές του 2023, θα δούμε και τους περίφημους ταχυφορτιστές Τέσλα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Αθήνα, στο Golden Hall, στον Ψαθόπυργο, λίγο έξω από την Πάτρα. Τοποθετήθηκαν. Αν δεν λειτουργούν, θα λειτουργήσουν την ερχόμενη εβδομάδα οι ταχυφορτιστές στην Αταλάντη, λίγο πριν τη Λαμία. Και ακολουθούν και ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που γίνεται, γιατί είναι μια πολύ ωραία επένδυση. Θα εξυπηρετεί και την πόλη της Θεσσαλονίκης, θα εξυπηρετεί και τις γύρω περιοχές. Δηλαδή
ακόμα και από το εξωτερικό μπορεί να έρχονται και από Βουλγαρία να έρχονται για το σέρβις. Δεν έχουν σέρβις αυτά τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, ό,τι χρειάζεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μια τέτοια μάρκα όπως είναι η Τέσλα να έρχεται και στη Θεσσαλονίκη. Και ήδη υπάρχουν και ειδήσεις. Όχι μόνο ειδήσεις, τώρα που είπες την είδηση την οποία μάθαμε εδώ, πρώτη εδώ στο Λίμπερο 107 και 4 από τον Βασίλη Σαρμπαλίδη, το θέμα είναι ότι ήδη έχω στο μυαλό μου δύο μαγαζιά τα οποία είναι κενά, διότι έχουν φύγει οι αντιπρόσωποι που τα είχαν, οι εταιρείες έχουν φύγει και μάλιστα είναι και το ένα συγκεκριμένο ομίλο εδώ στην πόλη, το οποίο το έχει. Και δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται. Δεν είναι απαραίτητο να ήταν αντιπροσωπή αυτοκινήτου. Το θέμα με την Τέσλα είναι ότι η επιλογή που κάνει με τα καταστήματα πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Επειδή τα αυτοκίνητα αυτά έχουν βάρος λόγω των μπαταριών, όπως και στην Αθήνα, η αρχική επιλογή έχει γίνει με ένα άλλο κατάστημα, πολύ μεγάλο, τεράστιο, στα νότια προάστια, και τελικά χάλασε τον deal για κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, αν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές που βάζουν οι Αμερικάνοι πάντα, να ξέρεις ότι μπορεί ό,τι αντιπροσωπεία και να ήταν το καλύτερο μαγαζί, να μην έρθει. Δεν ξέρω τώρα για ποια μαγαζιά αναφέρεσαι, αλλά υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία που ασχολήθηκα με το θέμα πρόσφατα δηλαδή, υπάρχουν και είχε πει 3 ή 4 καταστήματα υποψήφια. Περιμένουμε όμως επένδυση, και όταν λέμε επένδυση Τέσλα, μη φανταστούμε ότι θα είναι μια επένδυση ένα μαγαζάκι έτσι, με 5 αυτοκίνητα, αυτά τα κλασικά που βλέπουμε, θα δούμε άλλα πράγματα. Πράγματα προχωρημένα. Πιο designata, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Η Τέσλα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα. Υπάρχει ένα κομμάτι R&D στο Δημόκρητο, όπου εργάζονται και Έλληνες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 7 ή 8 νεαρά παιδιά, θα έλεγα, παιδιά. 25, 30, 35, ναι. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα είναι τίποτα μεγάλη και αυτά, το 30 είναι μικρή ηλικία, που δείχνει ότι κάτι έχει αυτή η Τέσλα με την Ελλάδα. Όσοι εργάζονται στην Τέσλα Athens, άρα Τέσλα Ελλάδος, αν το πούμε, έχουν πολύ νεανική σκέψη. Γενικότερα λειτουργεί το σύστημά τους πολύ προχωρημένο. Το βλέπουμε ότι σώσα τον Elon Musk, ένας manager ο οποίος είναι... Σύντομα θα γίνει τρισεκατομμυριούχος και κυκλοφορεί πολύ απλά με το τζιν του, χωρίς γραβάτες κλπ. Δηλαδή πάει στο περιεχόμενο, στο ζουμί πάνω απ' όλα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Θα δούμε ωραία πράγματα. Και διαφορετικά, λίγο υπομονή, να πάρουμε τη μυρωδιά από την Αθήνα τώρα σύντομα. Μετά κάτι αντίστοιχο και πιο προχωρημένο μπορεί να δούμε και στη Θεσσαλονίκη. Ίσως πάρουν και οι δικές μας εταιρείες, όποιες και αν είναι αυτές, είτε στον χώρο του αυτοκινήτου είτε κάποτε αλλού, να βάλουν νέα μυαλά στις εταιρείες τους, γιατί οι Αμερικάνοι το έχουν αποδείξει. Το Αμερικάνοι το έχουν αποδείξει παίρνοντας ένα μυαλό νεανικό, το οποίο κόβει, το παίρνουν, το πληρώνουν καλά, έλεγα, και κάνει τη δουλειά του απερίσκεπτα. Τάσο, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Θα έλεγα ότι ένα νεανικό μυαλό δεν είναι απαραίτητα ηλικιακά να είναι μικρό. Σωστά. Να πρέπει να ακολουθεί λίγο την τάση. Δηλαδή πλέον όσοι αγοράζουν αυτοκίνητο, δεν τους ενδιαφέρει αν το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με γόνατα McPherson. Τουλάχιστον το 95%. Έτσι. Το 5% μπορεί να το ενδιαφέρει. Δεν το ενδιαφέρει το 95% αν στο όριο το όχημα υπερστρέφει ή υποστρέφει. Έτσι. Ναι. Άρα δηλαδή η νεανική σκέψη χρειάζεται. Δεν στο κρύβω ότι πολλές εταιρείες, ήδη ένας πολύ μεγάλος όμιλος, ακολουθεί αυτό το σκεπτικό, την νεανική σκέψη, γιατί θέλει να διορθώσει, συσσαγωγικά το διορθώσει, ορισμένα πράγματα, να ακολουθήσει αν θες την τάση. Δηλαδή η τάση τι είναι, τι θέλει ο πελάτης. Αυτό. Και εμείς μαζί του θα του δώσουμε αυτό το οποίο θέλει ο πελάτης. Όπως δημοσιογραφικά για να μιλήσω. Πριν από 15 χρόνια διαβάζαμε εφημερίδα. Τώρα δεν διαβάζουμε εφημερίδα. Διαβάζουμε, αν τύχει μία φορά. Καλά, όσοι είναι 18-20 δεν διαβάζει κανένας εφημερίδα. Σωστά. Τηλεόραση. Οι περισσότεροι, αν θες, βλέπουν Netflix, Κοσμοτέ και Nova. Δηλαδή συνδρομητικές τηλεοράσεις. Σε άλλες περιπτώσεις βλέπουν τα ελεύθερα κανάλια. Άμα παρατηρήσουμε μελέτες στην Αμερική, στοιχεία στην Αμερική, θα δούμε ότι εφημερίδες δεν πρέπει να διαβάζει κανένας. Την κανονική τηλεόραση
τη βλέπουν λίγοι. Και Apple TV βλέπουν, οι συνδρομητικές βλέπουν οι περισσότεροι. Δηλαδή το βλέπουν ορισμένοι αυτό και ακολουθούν το τι θέλει ο πελάτης. Ο πελάτης πλέον θέλει άλλα πράγματα. Δηλαδή ο πελάτης το βλέπεις και εσύ, σε παίρνει πάρα πολλοί κόσμος. Πλέον δεν σε ρωτάει κάποιος αν στρίβει το αυτοκίνητο, αν έχει 0%. Όχι, γιατί πλέον όλα τα αυτοκίνητα στρίβουν, όλα τα αυτοκίνητα έχουν ένα πολύ καλό 0%. Απλώς το μόνο που τον ενδιαφέρει πλέον τον πελάτη είναι, έχει ένα ωραίο infotainment σύστημα μέσα του αυτοκίνητου, μια οθόνη που να κάνει τις λειτουργίες συνδέεται με το κινητό. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άντε εξωτερικά να τον ενδιαφέρει, αν τον ικανοποιεί βέβαια τον brand, να έχει και μια ωραία ζάντα. Μέχρι εκεί. Και από εκεί και πέρα, και να, άμα θες την άποψή μου, καλά κάνει. Γιατί το αμάξι είναι ανάγκη. Τι ανάγκη έχεις στην καθημερινότητα. Αν χρησιμοποιείς το αμάξι για την καθημερινότητά σου, θα πρέπει να μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και να αισθάνεσαι να περνάς ωραία, να περνάς τέλεια. Δεν θα περάσεις τέλεια, αν θες την άποψή μου, αν το αυτοκίνητο έχει ηλεκτρικά καθίσματα. Δεν σου προσφέρω τίποτα ηλεκτρικά καθίσματα. Όμως αν έχεις ένα ωραίο οικοσύστημα, πιστεύω ότι νεύρα να έχεις, μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, ακούς την αγαπημένη σου μουσική και ξεχνιέσαι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή πλέον ο κόσμος δεν είναι άλλα πράγματα. Θέλεις, ξέρω εγώ, αμάξι για να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, θα πάρεις ένα μεγάλο. Θέλεις για να τραβάς το σκάφος σου, το jet ski, θα πάρεις ένα άλλο σκάφος. Πηγαίνεις σε εκδρομές, πάρε ένα SUV, ένα 4x4. 4x4 καλύτερα, λίγο πιο σκληρό περιοδικό. Ανάλογα με τις ανάγκες σου, παίρνεις πλέον αυτό το οποίο θέλεις. Το θέμα ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για κάτι για το οποίο θέλεις, όντως. Υπάρχουν πλέον τα πάντα. Και ο κόσμος όντως όταν πηγαίνει μέσα να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, γιατί πλέον αυτό που δεν υπάρχουν διελεύσεις. Βέβαια, δεν υπάρχουν διελεύσεις, αλλά υπάρχουν παραγγελίες, γιατί ο κόσμος πλέον μπαίνει συνειδητοποιημένος. Θέλω αυτό. Σωστά. Και τέλος. Άντε το αυτό, πολύ να αλλάξει μια ψαχθεί. Δύο. Ναι. Έχει ψαχθεί. Δεν είναι όπως πριν που δεν ήξερες τι παίρνεις. Έχει μπει τώρα σε 10 site. Έχει μπει στο site της αντιπροσωπείας. Ίσως να, πολλοί πηγαίνουν για να το δοκιμάσουν απλώς για να δουν αν τους ταιριάζει τελικά, γιατί εγώ το λέω σε όλους τους φίλους μου. Έτσι. Όσοι με παίρνουν, τους λέω, παιδιά, μπορεί να σας αρέσει εξωτερικά, μπορεί να σας αρέσει, κάντε μία βόλτα. Έτσι. Γιατί πραγματικά έστω και αυτή η μικρή βόλτα κάτι θα σου προσφέρει από το τίποτα, άρα θα σου προσφέρει κάτι για να οριστικοποιήσεις την απάντηση που θέλεις και να πάρεις τελικά αυτό το αυτοκίνητο το οποίο το χρησιμοποιείς τα επόμενα χρόνια και να το ευχαριστιέσαι. Το αυτοκίνητο δεν είναι ένας κουβάς με ρόδες. Κουβάς με ρόδες είναι, αν το θέλεις να το πούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι λίγο προέκταση και του εαυτού μας. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να παίρνει σε κάτι που σ' αρέσει και σε ικανοποιεί και σε γεμίζει και λίγο χαμόγελο. Το πιο άρα, βασικό. Γι' αυτό λέω, το ψάχνουμε. Οπωσδήποτε ένα test drive, οπωσδήποτε. Όλες οι εταιρείες έχουν test drive. Δεν υπάρχει εταιρεία που να μην έχει test drive. Και μετά, πραγματικά, κάτι που έχουμε στο μυαλό μας και δεν μας αρέσει τόσο πολύ, όταν θα καθίσουμε πίσω από το τιμόνι, να εντυπωσιαστούμε υπερβολικά πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει και οι μάρκες. Οι μάρκες που πιστεύαμε ότι είναι μάρκες, εντάξει, μωρέ, τώρα λίγο καθημερινές, αυτές έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου. Και το βλέπουμε και στις πωλήσεις, το βλέπουμε και σε πιο ψαχμένες αυτοκινητιστικές χώρες. Δηλαδή, τι να πω τώρα, η Skoda είναι μια μάρκα η οποία πας στη Γερμανία και βλέπεις μετά τα Mercedes, τα Audi, βλέπεις τη Skoda. Όποιος μπει σε ένα καινούριο Skoda, παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι Skoda σκοντάρα. Δεν είναι Skoda που είχαμε στο μυαλό μας παλιά. Η Dacia. Έτσι. Κοίτα, Dacia. Η Dacia που είχαμε παλιά στο μυαλό μας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Νούμερο ένα σε μερίδιο αγοράς εταιρεία της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί ο κόσμος ψάχνει ένα αμάξι να κάνει τη δουλειά του και το Dacia είναι ένα προσιτό όχημα το οποίο το παίρνεις και κάνεις τη δουλειά σου. Δεν έχει τα μαλακά πλαστικά αυτά που ξέρουμε σε γερμανικά κυρίως αυτοκίνητα κλπ. Αλλά κάνεις τη δουλειά σου πάρα πολύ ωραία. Και βάζεις σε φωτογραφία, Βασίλη, τα Dacia τα πριν 20 χρόνια. Τη Skoda πριν 20 χρόνια, Kia πριν 20 χρόνια και βλέπεις τώρα σημερινά 2022 και λες δεν υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Αν σου λέγανε πριν 20 χρόνια ότι οι εταιρείες θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, θα γελούσες, θα λέγες αποκλείεται. Και τώρα και τα έχουν φτάσει τα πράγματα. Kia. Εσύ σίγουρα το έχεις δει, ο κόσμος ας πάει να δει το Kia EV6 το ηλεκτρικό αυτό το διαθετικό. Και το οδήγησα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν είναι Kia αυτό, δεν είναι. Ακριβώς. Ναι, αν βγάλεις το σηματάκι και βάλεις ενός Γερμανού κατασκευαστή. Να, αυτό ή οποιοδήποτε. Ξεπερασμένο είναι και αυτό τώρα. Περίμενε. Με το σήμα αυτό, γιατί το έχει αλλάξει το σήμα.
Ναι, αν αλλάξεις, το κόστος θα γίνει διπλάσιο απευθείας. Αγοράς. Κοίταξε, το brand name το πληρώνεις. Έτσι. Αυτό, συγγνώμη, και εσύ πας και παίρνεις παπούτσια, πληρώνεις το brand name. Παίρνεις μια μπλούζα, πληρώνεις το brand name. Δεν πάρεις αυτοκίνητο, πληρώνεις το brand name. Δεν γίνεται. Σκόντα που είπα, πραγματικά ας πάει ο κόσμος να μπει σε μια αντιπροσωπεία Σκόντα και να δει το ENIAC. Άμα μπει μέσα και βάλει λογότυπο Jaguar, Jaguar ακριβώς όπως ναι. το λέω, θα καταλάβει ότι είναι Jaguar. Το ίδιο συμβαίνει και με το ENIAC. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι ανάγκες. Τι ανάγκες έχουμε και πάμε. Και είναι κολλήματα αυτά ξεπερασμένα, έτσι. Παίρνω το Mercedes και να το πω έτσι κατανοητά πουλάω μούρι. Αυτό είναι ξεπερασμένο. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν και υπάρχει σε πολύ μικρό βαθμό. Και τα επίσημα παντρέματα πλέον, γιατί πλέον όμιλοι έχουν δημιουργηθεί, όλοι παίρνουν το ίδιο πλατφόρμα, τα ίδια τα λαχτικά, τα ίδια τα πάντα, απλώς αλλάζει το σήμα. Και... Ναι, αυτό είναι και καλό. Ναι. Πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται. Λένε, έλα ρε, εγώ θα έχω ένα αυτοκίνητο που έχει το τάδε. Ναι, αν δεν είχε το ανταλλακτικό που έχει το τάδε, το αυτοκίνητό σου που θα το παίρνεις 50, θα το παίρνεις 70. Σωστά. Δηλαδή αυτό είναι και θέμα κόστους και βέβαια σίγουρα είναι και θέμα κερδών της κάθε εταιρείας. Αλλά ένα αυτοκίνητο, αν δεν είχε πολλά κοινά μέρη με ένα άλλο του ίδιου ομίλου ή όμιλοι τέλος πάντων που συνεργάζονται, τα αυτοκίνητα θα ήταν πιο ακριβά. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και το έχεις πει σε παλιότερα εκπομπή ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην αυτοκίνηση. Πάρα πολλά πράγματα. Καλά, έχουμε να δούμε τώρα. Τι θα ζήσουμε εμείς στη γενιά μας, τι θα ζήσει κι άλλο στον χώρο του αυτοκινήτου. Εμείς θα ζήσουμε την αλλαγή, τελείως την αλλαγή. Το παρατηρούμε, έτσι. Αυτό που γελάγαμε και λίγο με τα ηλεκτρικά, δεν ξέρω αν παρατηρείς, τουλάχιστον εγώ το βλέπω στην Αθήνα, πλέον έχεις αρχίσει να βλέπεις συνέχεια τα ηλεκτρικά. Ναι. Και Τέσλα πολλά. Τώρα και βλέπεις συνέχεια. Τέσλα. Καλά, Τέσλα. Τέσλα έχουν πουληθεί μέχρι τέλος της προηγούμενης χρονιάς και μαζί με αυτά που υπήρχαν λίγα και το τελευταίο δίμηνο του 2020 γύρω στα 650 με 700. Το πρώτο τρίμηνο του 2022 οι παραγγελίες ήταν 300 περίπου. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 1000 Τέσλα, έτσι. Ένα αυτοκίνητο που το πιο φθηνό αυτοκίνητο είναι 48-50.000 ευρώ. Και ηλεκτρικό, αμιγώς ηλεκτρικό. Η Τέσλα άλλαξε την εικόνα που είχαμε για την ηλεκτροκίνηση. Δεν έχει. Γιατί, να φέρω ένα παράδειγμα, η BMW έβγαλε το i4, το i4, το M, με 544 άλογα, αμιγώς ηλεκτρικό. Σε τιμή 69.000 ευρώ. Το 69.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο με 544 άλογα είναι τιμή τσάμπα, όσοι ξέρουν. Δεν βρεις τέτοια άλογα, τόσα άλογα, σε ένα όχημα που φέρει θερμικό κινητήρα. Και M, BMW M. Η BMW δεν μπορεί να πουλήσει όσο μπορεί να πουλήσει η Tesla με το performance. Δηλαδή, στο μυαλό του κόσμου που θέλει να αλλάξει, η Tesla είναι νούμερο ένα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ακριβώς. Η Tesla, να πω ένα παράδειγμα, και θα γελάσουμε και μαζί. Όταν ανακοίνωσε ότι θα βγάλει το Cybertruck, αυτό το αγροτικό, το τετράγωνο, την πολυκατοικία με τις ρόδες, που εμένα προσωπικά μου αρέσει, αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 100.000 παραγγελίες όλο τον κόσμο. Αν αυτό το είχε ανακοινώσει η Mercedes, η Audi, η BMW, θα γελάγαμε όλοι. Το ανακοινώνει η Tesla, ακόμα δεν το έχει βγάλει, και έχει 100.000 παραγγελίες. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όλα αλλάζουν. Ο κόσμος θέλει και λίγο το διαφορετικό. Ο κόσμος θέλει και κάτι άλλο πλέον. Και πλέον θα δούμε αλλαγές. Πολλές. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και σχεδιαστικά και πολλά. Και είναι το μέλλον, κακά τα ψέματα, και έρχεται. Υπάρχουν και επιλογές, ρε εσύ, Τάσο. Υπάρχουν πλέον τα πάντα μπορείς να κάνεις. Ακριβώς όπως τα και πάντα. Και αν έχεις και λίγα χρήματα, και φτηνά. Σε σχέση με αυτό που θα έκανες παλαιότερα. Να κάνεις και καστομιές, να το πούμε. Και στις μοτοσυκλέτες ισχύει αυτό. Και έρχεται η επανάσταση. Και στις μοτοσυκλέτες. Τέλος πάντων, Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχαμε έτσι ένα μισάωρο γεμάτο στον αέρα εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Ξέρω ότι είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Έρχεσαι και ένα τηλεφώνημα, απλά μου λες έρχομαι, βγαίνω και σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πρέπει να έρθω να κάνουμε μια κομπή εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Αλλά όταν το λέω, όποτε έρχομαι στην Βόρεια Ελλάδα, έρχομαι τόσο γρήγορα για δουλειά, γρήγορα να φύγω. Δεν γίνεται.
Πρέπει στη Βόρεια Ελλάδα να έρθει κάποιος να καθίσει, να πιει τα ουζάκια του, να πιει και τη ρετσίνα του. Και με την καλή παρέα πάντα. Τάχει αυτά. Χρειάζονται και αυτά, ναι. Δεν το κάνεις όμως. Και πρέπει να το κάνουμε, το λέμε, αλλά θα το κάνουμε. Πού θα πάει. Πού θα πάει. Θα το κάνει. Να λέμε και για άλλα πράγματα. Χρόνια τώρα μας το λέει. Αρεθύριο, αρεθύριο. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Άσο, να είσαι καλά. Φιλιά σε όλους. Να περάσετε όλοι τέλεια το Σαββατοκύριακο. Και χωρίς άγχος. Δεν χρειάζεται. Όλοι έχουμε άγχος. Ας το αποβάλουμε λίγο σιγά σιγά. Έτσι, για λίγο καιρός να αλλάξουμε η ψυχολογία. Υγεία, υγεία να έχουμε. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Βασίλη μου. Τα φιλιά μας στο Θεσσαλονίκη. Γεια, γεια.